Ας περάσουμε στο επόμενο μας θέμα που έχει να κάνει με την μεγάλη και πολύ πετυχημένη εκδήλωση που διοργάνωσε το Macedonian Society of Great Britain με αφορμή την γενοκτονία των Ποντίων. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρέσβης της Ελλάδος κ. Κωνσταντίνος Μπίκας, ο ύπατος αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ευρυπίδης Ευρυβιάδης, ο πρόξενος της Ελλάδος κ. Σωτήριος Εμέστιχας, η πρόεδρος του Macedonian Society of Great Britain, Νατάσα Σβετζούρη και πολλοί άλλοι επίσημοι προσκεκλημένοι από την Ομογένεια της Αγγλίας. Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο διακεκριμένος Έλληνας καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Φωτιάδης, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική διάλεξη για την γενοκτονία των Ποντίων. Επίσης, στην εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους τα διακεκριμένα αδέλφια ποντιακής καταγωγής, αδελφοί Τσαχουρίδη. Σε αυτή τη μεγάλη και επιτυχημένη εκδήλωση συμμετείχε και το Λύκειο Ελληνίδων, με τους χορευτές τους να χορεύουν σε ποντιακούς ρυθμούς. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα της Προέδρου του Συλλόγου, κ. Νατάσας Βετζούρη, η οποία μετά τον χαιρετισμό κάλεσε στο βήμα τον κ. Φωτιάδη και αυτός με τη σειρά του τους αδελφούς Τσαχουρίδη, οι οποίοι ερμήνευσαν ένα τραγούδι αφιερωμένο στην γενοκτονία των Ποντίων. Ακολούθησε η ομιλία του κύριου Φωτιάδη, από την οποία θα ακούσουμε ένα απόσπασμα. Ας δούμε το βίντεο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς, τα μέλη και τους φίλους της Ένωσης, γιατί με τη δική σας ηθική και υλική βοήθεια μας δυναμώνετε για να συνεχίσουμε το έργο μας. Η Ένωση στηρίζεται σε εσάς και στη γενεοδορία σας για να συνεχίσουμε να κάνουμε εκδηλώσεις όπως αυτή η σημερινή. Θέλουμε οι εκδηλώσεις μας να είναι ελεύθερες, χωρίς εισιτήριο, γι' αυτό κάθε οικονομική βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη. Ακόμη θα χαρούμε πάρα πολύ να γίνετε μέλη του Συλλόγου μας. Η σημερινή βραδιά είναι αφιερωμένη στους Έλληνες του Πόντου, στη γενεοκτονία των κατοίκων του, στη μουσική και στους χορούς του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συντελεστές αυτής της βραδιάς, στον καθηγητή κ. Φωτιάδη, στους μουσικούς Κωνσταντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη και στο Λύκειο των Ελληνίδων, που ειδικά για αυτή την εκδήλωση έφερε ποντιακά κουστούμια από την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να περάσετε καλά. Θα πω δύο λόγια για τον κύριο Κωνσταντίνο Φωτιάδη. Ο Κωνσταντίνος Φωτιάδης γεννήθηκε στο Άνω Ζερβοχώρι της Νάουσας το 1948 από γονείς πρόσφυγες. Το 1966 πέρασε με υποτροφία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Τούμικεν Ιστορία, Εμπειρική και Σύγχρονη Λαογραφία και Πολιτικές Επιστήμες. Από το 1989 είναι λέκτορος στις ιστορίες του Ελληνισμού της Ανατολής από το 15ο αιώνα και εξής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από το 1997 είναι καθηγητής της ιστορίας του νέου Ελληνισμού στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Υπήρξε κοσμήτωρας της Παιδαγωγικής Σχολής Φλόρινας, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Πρώτου Παγκοσμίου Συμβουλίου του Αποδήμου Ελληνισμού, του ΚΕΠΟΜΕ, της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, της Επιστημονικής Επιτροπής του Κέντρου Μελέτης και Ανάπτυξης του Ελληνικού Πολιτισμού της Μαύρης Θάλασσας και της Επιστημονικής Επιτροπής του Προγράμματος ΙΑΣΟΝ του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ο κ. Φωτιάδης έχει να επιδείξει πλούσιο συγγραφικό έργο και έχει δεχτεί άπειρες βραβεύσεις και τιμητικές διακρίσεις για το έργο του. Το βιβλίο του, The Genocide of the Pontian Greeks, μεταφρασμένο στα αγγλικά, διατίθεται προς πώληση μετά την εκδήλωση. Κυρίες και κύριοι, ο καθηγητής κύριος Φωτιάδης. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, συμπατριώτες και συμπατριώτες, θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσα για τη γενοκτονία των Ελλήνων και μετά θα ξεκινήσω εγώ την δική μου εισήγηση. Παρακαλώ, τα αδέλφια Τσαχουρίδη. Thank you.
Επικεντρώνει τη σκέψη μας στα δύο τραγικά γεγονότα του αιώνα μας, την γενοκτονία των Αρμενίων το 1915 από τους Νεότουρκους και τη γενοκτονία των Εβραίων και των Σλαβικών λαών το 1940-44 από τους Γερμανούς. Στον αιώνα μας όμως διαπράχτηκαν εγκλήματα γενοκτονίας και σε βάρος άλλων λαών, που συνειδητά η νέα τάξη πραγμάτων προσπάθησε και προσπαθεί να υποβαθμίσει. Ένας από αυτούς τους λαούς που έχει υποστεί όλες τις μορφές και τις μεθόδους γενοκτονίας και συγκεκριμένα από το ίδιο στρατοκρατικό καθεστώς που είναι υπεύθυνο και για το ολοκαύτωμα του αρμενικού λαού, τον αφανισμό της κουρδικής εθνότητας, των Ασσυρίων και τη διχοτόμηση της Κύπρου, είναι και ο ελληνισμός του Πόντου. Ο ποντιακός ελληνισμός δοκίμασε όλες τις κατηγορίες όπως αυτές αναφέρονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών ως πράξεις γενοκτονίας και οι οποίες πράξεις τιμωρούνται και αυτές είναι η θανάτωση μελών της ομάδας, η πρόκληση σοβαρών σωματικών ή διανοητικών βλαβών σε μέλη της ομάδας, η σκόπιμη επιβολή συνθήκων διαβίωσης στην ομάδα υπολογισμένο να επιφέρουν τη φυσική της καταστροφή εξ ολοκλήρου ή εν μέρη, η επιβολή μέτρων με σκοπό την παρεμπόδιση των γεννήσεων μέσα στην ομάδα και η μεταβίας μεταφορά παιδιών της ομάδας σε μια άλλη ομάδα. Έχουν υποστεί όλες και τις πέντε περιπτώσεις οι Έλληνες του Πόντου και γενικά ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας αυτές τις φοβερές μορφές γενοκτονίας από τους Νεότουρκους και από τους Κεμαλικούς. Θα στηριχθώ σε αποσπάσματα από το 14ο έργο της γενοκτονίας που η Βουλή των Ελλήνων το 1996 ομόφωνα με όρισε να συγκεντρώσω τα ντοκουμέντα που στοιχειοθετούν το έγκλημα αυτό,
Το 14ο έργο όμως, την τελευταία στιγμή όταν ολοκληρώθηκε, το Ελληνικό Κοινοβούλιο λιποψήχησε, πιέστηκε και δεν το είχε εκδώσει. Ωστόσο, μετά από λίγο, ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Απόστολος Κακλαμάνης, μου ζήτησε να κάνω ένα συνοπτικό τόμο, τον οποίο συνοπτικό τόμο θα εξέδιδε και εξέδωσε η Βουλή και τον οποίο μετέφρασε και σε 6 γλώσσες το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Απλώς μετά δεν είχε το κουράγιο να τις εκδώσει γιατί ξαναδέχτηκε πιέσεις και από Αμερική και κυρίως από την Τουρκία. Για μένα τα πιο συγκλονιστικά ντοκουμέντα που στοιχειοθετούν το έγκλημα της γενοκτονίας δεν είναι τα έγγραφα που υπάρχουν στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας ή των δίθεν συμμαχικών χωρών την περίοδο 1916-1923 που ήταν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι, αλλά τα πιο συγκλονιστικά ντοκουμέντα είναι τα γερμανικά και τα αυστριακά, γιατί οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν σύμμαχοι των Γερμανών. Οι Οθωμανοί, συγγνώμη, ήταν σύμμαχοι της Γερμανικής Αυτοκρατορίας και έτσι τα Αυστριακά και τα Γερμανικά έγγραφα είναι για μένα τα πιο ισχυρά. Δεν μπορούν αυτά τα ντοκουμέντα οι σημερινοί συνάδελφοι, ιστορικοί, διπλωμάτες να πούν ότι είναι πλαστά, ότι γράφτηκαν από ανθρώπους που ανήκανε στον κύκλο των ελληνικών συμφερόντων. Και επίσης τα πιο συγκλονιστικά είναι τα Οθωμανικά έγγραφα που μιλούν επίσης για τη γενοκτονία μας. Φέρνω ένα παράδειγμα. Στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας, στις 16 Ιουλίου του 1916, ο Γερμανός πρόξενος της Αμισού, ο Κίκχοφ, έγραφε στο Υπουργείο Εξωτερικών του Βερολίνου και διαβάζω ένα απόσπασμα κατά λέξη. Τι έλεγε το έγγραφο εκείνο. Από αξιόπιστες πηγές, ολόκληρος ο ελληνικός πληθυσμός της Σινόπης και της παραλιακής περιοχής της επαρχίας Κασταμονής έχει εξοριστεί. Εξορία και εξολόθρευση είναι στα τουρκικά η ίδια έννοια, γιατί όποιος δεν δολοφονείται, πεθαίνει ως επιτοπλίστων από τις αρρώστιες και την πείνα. Είναι πράγματι μια συγκλονιστική μαρτυρία, γιατί για αυτή τη μαρτυρία ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Βιέννης, ο Πολυχρόνης Επικίδης, αυτή τη μορφή της γενοκτονίας την αποκαλούσε Auschwitz εν ροή. Γνωρίζουμε ότι όσοι οδηγήθηκαν στο Auschwitz, το τέλος τους ήταν φρικτό. Οι Έλληνες του Πόντου που εξορίζονται με σκοπό πάλι την θανάτωσή τους. Μόνο που δεν εφαρμόζουν την θανατική καταδίκη σε ένα συγκεκριμένο χώρο, αλλά οδηγούν τους πληθυσμούς στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας και κυρίως σε περιόδους που να μην αντέχουν το κρύο, την πείνα και τις αρρώστιες και έτσι να χαθούν η πλειοψηφία των Ελλήνων που εξορίζονται. Έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που τα λέει όλα. Είναι η περίπτωση των Ελλήνων της επαρχίας Τρίπολης του Πόντου. Η Τρίπολης του Πόντου είναι ένα πανέμορφο παραλιακό μέρος και η πόλη ήταν πολύ όμορφη και πλούσια και τα χωριά της περιοχής της επαρχίας. Είχανε 13.000 Έλληνες μόνο, υπήρχαν 13.000 Έλληνες μόνο σε αυτή την επαρχία. Τον Απρίλιο του 1916, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Ρώσοι καταλαμβάνουν την Τραπεζούντα, τον Ανατολικό Πόντο, και φτάνουν ως τον Χαρσιώτη ποταμό, που είναι το σύνορο του Ανατολικού Πόντου με τον Δυτικό Πόντο, όπου η πιο κοντινή πόλη μετά το ποτάμι είναι η Τρίπολης. Άρα οι Νεότουρκοι έχουν έναν λόγο να θέλουν να εκτοπίσουν τους Έλληνες για λόγους στρατιωτικούς, γιατί υπήρχε ο κίνδυνος να ενωθούν με τους ομόθρησκους Ρώσους και να δημιουργήσουν προβλήματα πράγματι και στον Οθωμανικό στρατό, αλλά και πόλεμος ήταν, δεν ξέρουμε
τι μπορεί να ακολουθήσει μετά. Είναι λογικό το επιχείρημα του εκτοπισμού. Όμως, ο ρωσικός στρατός είναι 16 Απριλίου στην περιοχή. Αυτοί περιμένουν πότε θα πέσει το πρώτο χιόνι και τότε να δώσουν την εντολή για να εκτοπιστεί ο πληθυσμός. Και αυτό συμβαίνει στις 9 Δεκεμβρίου, οπότε τότε ανακοινώνεται επίσημα στους εκτοπισμένους ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν τον δρόμο παραλιακά προς την Κερασούντα και μετά στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας και ως πρώτο μέρος εγκατάστασης αποφασίζουν να είναι ένα αρμένικο χωριό, τον Μπίρκ, ένα χωριό που το 1915, 8 μήνες νωρίτερα, τους είχαν σφάξει όλους και δεν υπήρχε κανείς να τους θάψει και έχουν γίνει όλοι οι πληθυσμοί, οι κάτοικοι εκεί βορρά των άγριων θηρίων και των σκυλιών. Σε αυτόν τον χώρο, σε αυτό το ζωντανό νεκροταφείο έπρεπε να πάει ο πληθυσμός για να μπορέσει μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να εξαφανιστεί. Την 15η Απριλίου οι κάτοικοι των 16 χωριών της περιοχής Βαζελόνος εκτοπίζονται και έχουμε τώρα, από ό,τι μας λέει το έγγραφο αυτό, ότι είναι το κλίμα του χωριού δεν μας φάνηκε καλό, γιατί το νερό ήταν γλυφό και άνοστο και δεν μπορούσαν να το πιούν ούτε και οι άρρωστοι με τα καμένα χείλια του πυρετού τους. Όμως η ανάγκη να είμαστε μαζί, κοντά-κοντά για να αντικρίζουμε τη μοίρα, μας έκανε να κατοικήσουμε όλοι στον Μπίρκ. Στον Μπίρκ που στάθηκε το απέραντο νεκροταφείο χιλιάδων χριστιανών, στον Μπίρκ που σαν το συλλογιστούμε βλέπουμε έναν τεράστιο ξύλινο σταυρό, στον Μπίρκ που αφήσαμε ό,τι είχαμε πιο αγαπημένο, πατεράδες, γέρους και τρυφερά παιδιά, τις μάνες μας και τις γυναίκες μας. Δίχως νερά, μέσα σε αυτή τη διαρκή ακαθαρσία, όλοι είμαστε γεμάτοι ψήρα και αυτοί οι προαιστοί και οι πιο καθαροί από μας δεν μπορούσαν να εξαλείψουν τη φοβερή τούτη πληγή. Έτσι, με το συνοστισμό, με τη βρώμα, με την ψήρα, ετοιμάζαμε τις φοβερές επιδημίες που δεν αργήσανε να χτυπήσουν την πόρτα μας. Πρώτη η δυσεντερία, έπειτα ο τύφος, στο τέλος η πανούκλα. Ο λευκός θάνατος που είχαν τόσο καλά ετοιμάσει οι Τούρκοι έπαιρνε και έπαιρνε καθημερινά δεκάδες χριστιανούς. Τρεις μήνες είχαν περάσει από τη μαύρη ώρα που μπήκαμε στον Μπίρκ, έμπαινε ο Μάρτης μήνας και από τους 13.000 που είχαμε ξεκινήσει δεν μέναμε πια παρά 800 αδύναμοι και ανίκανοι για κάθε δουλειά. Από αυτούς τους 800 του 1917, στην Ελλάδα το 23 φτάσαν μόνο 300 άτομα, γιατί στο διάστημα 1917-23 έχουν χαθεί άλλοι 500. Οι 300 κάτοικοι της Τρίπολης ήταν οι πρώτοι που όταν φτάσανε στην Ελλάδα, πριν ακόμη στεγάσουν την γύμνια τους, φτιάξανε ένα κενοτάφιο στην πλατεία Καλυθέας στην Αθήνα. Το πρώτο μνημείο γενοκτονίας έγινε από αυτούς τους φτωχούς και όχι από την πλούσια αριστοκρατία της Τραπεζούντας και της Αργυρούπολης ή των άλλων μεγάλων πόλεων. Φτιάξανε εκεί ένα μνημείο για να θυμούνται, γιατί η μνήμη είναι δύναμη. Και όταν τα χρόνια πέρασαν και αποκαταστάθηκαν, ήρθαν και έχτισαν και ένα σπίτι στην Παναγία Σουμελά, για να μαζεύονται τα εγγόνια τους εκεί, έχουν το σπίτι της Τρίπολης του Πόντου, και να μπορούν να κρατήσουν άσβεστη την ιστορική μνήμη και να μπορούν να θυμούνται. Από τα αρχεία της Βιέννης, ο Αυστριακός πρέσβης της Κωνσταντινούπολης, ο Παλαβιτσίν, σε τηλεγράφημά του ενημερώνει την Αυστριακή κυβέρνηση, το Υπουργείο Εξωτερικών, λακωνικά τι συμβαίνει στην περιοχή της Σαμσούντας. Το τηλεγράφημα λέει, 11 Δεκεμβρίου 1916, λιλατήθηκαν 5 ελληνικά χωριά κατόπιν κάηκαν. Οι κάτοικοι εκτοπίστηκαν. 12 Δεκεμβρίου,
Στα περίχωρα της πόλης καίγονται χωριά. 14 Δεκεμβρίου 1916 πάντα. Ολόκληρα χωριά καίγονται μαζί με τα σχολεία και τις εκκλησίες. 17 Δεκεμβρίου στην περιφέρεια της Αμψούντας έκαψαν 11 χωριά. Η λαιλασία συνεχίζεται. Οι χωρικοί κακοποιούνται. 31 Δεκεμβρίου, 18 χωριά κάηκαν εξ ολοκλήρου, 15 εν μέρη. 60 γυναίκες βιάστηκαν, ελεηλάτισαν ακόμη και εκκλησίες. Βιασμένες γυναίκες πάνω στην Αγία Τράπεζα. Οι Τούρκοι κατακτητές τις μετέτρεψαν σε νεκροτομία. Ολόκληρη την ομιλία του κύριου Φωτιάδη θα την παρακολουθήσετε στις 18 Νοεμβρίου στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV. Η βραδιά συνεχίστηκε με πολύ τραγούδι και χορό από τους αδελφούς Τσαχουρίδη με τη συμμετοχή των χορευτών του Λυκείου Ελληνίδων αλλά και τη συμμετοχή του κόσμου. Θα παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από αυτήν την όμορφη βραδιά. Ας δούμε το σχετικό βίντεο. Thank you.
Μετά το τέλος της όμορφης εκδήλωσης, πήραμε την ευκαιρία να πάρουμε μια σύντομη συνέντευξη από τους κύριους συντελεστές αυτής της πετυχημένης βραδιάς. Πρώτος μας μίλησε ο διακεκριμένος καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Φωτιάδης και στη συνέχεια οι αδελφοί Τσαχουρίδη μίλησαν για τη μουσική τους αλλά και για το πώς αισθάνονται όταν βρίσκονται μεταξύ ποντίων του εξωτερικού. Ας δούμε τις συνεντεύξεις. Καλησπέρα, Δόκτωρ Φωτιάδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ σήμερα για την διαφωτιστική διάλεξη που μας δώσατε για τη γενοκτονία των ποντίων. Με λίγα λόγια αναφερθήκαμε στην τότε εποχή στη γενοκτονία και για τον πόνο τον σημερινό και τις επιπτώσεις. Έχετε κάνει πολύ μεγάλη έρευνα. Με λίγα λόγια, ποια νομίζετε ότι είναι τα αίτια και πώς σήμερα οι άνθρωποι ανταποκρίνονται σε αυτή? Κοιτάξτε, για να μην ξανασυμβούν άλλες γενοκτονίες, θα πρέπει να είμαστε αγωνιστές και να καταδικάζουμε αυτούς που διαπράττουν εγκλήματα γενοκτονίας. Και επειδή η εποχή μας είναι επικίνδυνη, άκρως επικίνδυνη, και με τους τσιχατιστές και με τους ISIS, αλλά και γενικά με έναν ξεσηκωμό που βλέπουμε σε όλο τον πλανήτη, θα πρέπει να είμαστε όλοι θειασότες του δικαιώματος της μνήμης. Γιατί μέσα από τη μνήμη θα θυμηθούμε τα δεινά που έχουν υποστεί άλλοι λαοί, και δεν είναι μόνο ο ποντιακός ελληνισμός, όλοι οι άλλοι λαοί, και μέσα από την ιστορία και το σεβασμό που οφείλουμε απέναντι στην ιστορία, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ποια είναι η θέση μας και πώς πρέπει σήμερα, σε αυτήν την επικίνδυνη περίοδο και της οικονομικής κρίσης, να αντιδράσουμε. Είναι συγκλονιστικά τα ντοκουμέντα. Έχω γράψει 22 βιβλία για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και θα έλεγα σήμερα ακόμη και πάρα πολλοί Τούρκοι διανοούμενοι παραδέχονται ότι εκείνη την περίοδο διέπραξαν οι Νεότουρκοι και οι Κεμαλικοί το έγκλημα της γενοκτονίας και θέλουν και ήδη να αποβάλουν από τους δικούς τους ώμους το στίγμα της γενοκτονίας, γιατί όσο η χώρα τους δεν το αναγνωρίζει, σημαίνει ότι κουβαλάνε και αυτοί ως χώρα και ως λαός το στίγμα, και έτσι αγωνίζονται και αυτοί μαζί μας για την διεθνή αναγνώριση. Αναφερθήκατε στον κύριο Φωτιάδη που έφυγε τώρα, ότι ήταν ο ακαδημαϊκός σας πατέρας, έτσι. Έχετε δράσει εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχετε ζήσει εδώ πέρα. Ποια ήταν η δράση σας, τι κάνατε εδώ? Αισθανόμαστε πολύ όμορφα καταρχήν πάντα όταν βρισκόμαστε στο Λονδίνο, γιατί είναι σαν δεύτερη πατρίδα μας. Όντως ο κύριος Φωτιάδης είναι ο ακαδημαϊκός μας πατέρας, είναι ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή στον ελληνισμό της Ανατολής. Ένας ελληνισμός λίγο ξεχασμένος κάποιες φορές, λίγο πιο θερμόαιμος κάποιες άλλες φορές. Αλλά και εμείς με την δική μας, από το δικό μας το μετερίζει, από τη μουσική δηλαδή, από την τέχνη μας, προσπαθούμε πάντα να αναδείξουμε το μεγαλείο της ποντιακής ιδέας και τον πολιτισμό που αναπτύχθηκε στον ελληνισμό της Ανατολής. Έχετε σπουδάσει εδώ εκτός αυτού, είχατε σπουδές και έχετε και πολλές διακρίσεις στη μουσική σας πάνω. Θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτό? 15 ολόκληρα χρόνια στη Βρετανική πρωτεύουσα. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι που βρισκόμαστε εδώ, γιατί έχουμε δει όλους τους καλούς μας φίλους. Βεβαίως, όλα τα κάνει η μελέτη και η αγάπη για τις ρίζες μας, και δεν σας κρύβουμε ότι και εγώ και ο αδερφός μου αγαπήσαμε περισσότερο την Ελλάδα εδώ στο Λονδίνο. Και εδώ στο Λονδίνο βέβαια θα πρέπει να σας πω ότι γεννήθηκε και το ψυχή και σώμα. Είναι αυτό το μουσικό σχήμα το οποίο έχει ως πρωταγωνιστές, με σύμβολο, ιστορικό σύμβολο θα έλεγα, την ποντιακή λύρα και την ανθρώπινη φωνή, να δημιουργούν και να παίρνουμε να μεγαλώνουμε τα σύνορα της Ελλάδας ακόμη πιο πολύ. Σήμερα για την εκδήλωση του Macedonian Society επιλέξατε κάποια τραγούδια που περιέχουν πόνο. Ποια ήταν η επιλογή, ο λόγος επιλογής αυτών των συγκεκριμένων κομματιών που θέλετε να ερμηνεύσετε σήμερα? Ο λόγος βέβαια είναι ότι η πρόσφατη ιστορία κρύβει πόνο. Υπάρχει το στίγμα της γενοκτονίας, υπάρχει το στίγμα των πληθυσμών που πραγματικά υπέφεραν εκείνα τα χρόνια για να εδραιωθούμε σήμερα και να ορίσουμε τα σημερινά σύνορα της Ελλάδος. Κάποιοι κόπιασαν, οπότε μοιραία και η μουσική αντανακλά
αυτό το μεγαλείο, βλέπετε, δεν είναι, είναι ένας πόνος ελπίδας στη μουσική, δεν είναι ένας πόνος απογοήτευσης, είναι ένας πόνος ελπίδας, ένας πόνος που θα φέρει κάτι καινούριο, θα ανθίσει και όπως είπε και ο αδερφός μου, θα ανοίξουμε τα πολιτιστικά και προσπαθούμε να ανοίγουμε τα πολιτιστικά σύνορα της χώρας πάντα με κάθε μας κίνηση, με κάθε μας μουσική μας κίνηση. Σήμερα ξεσηκώσατε και τους ομογενείς εδώ πέρα με το κέφι σας και με την καρδιά σας που δώσατε, με τη μουσική σας σήμερα. Τους ξεσηκώσατε. Πώς είδατε την ανταπόκρισή τους ερχόμενοι εδώ σε αυτή την εκδήλωση? Εγώ αισθάνθηκα ότι ήμασταν εν έτη 1997-98 και τον ίδιο ενθουσιασμό νιώσαμε και σήμερα. Είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι και οφείλουμε και μέσω της εκπομπής σας να ευχαριστήσουμε την κυρία Νατάσα και την Ένωση Μακεδόνων Μεγάλης Βρετανίας για την ευγενική πρόσκληση που μας έκανε να είμαστε κοντά σας. Οι δραστηριότητες σας στην Ελλάδα ποιες είναι τώρα, οι μουσικές δραστηριότητες? Συναυλίες, ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, ακολουθούμε και μια ακαδημαϊκή καριέρα διότι διδάσκουμε στο Πανεπιστήμιο. Και βέβαια το πρόγραμμά μας, θα έλεγα κόντρα στους καιρούς, μέχρι και του χρόνου τέτοιο καιρό που μιλάμε, υπάρχει ένας πολύ έντονος προγραμματισμός με ταξίδια σε Μόσχα, Λος Άντζελες, Βρυξέλλες, τώρα έχουμε πρόσφατα, μόλις επιστρέψαμε από Σουηδία, και βέβαια πολύ στούντιο, πολλές εμφανίσεις με αποκορύφωση τη μεγάλη παραγωγή που ετοιμάζουμε στο Ηρώδιο, με τραγούδια από τις ρίζες μας κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση, ποιο θα θέλετε να είναι το μήνυμά σας στον κόσμο? Με πολύ απλά λόγια, Έλληνες, κρατήστε ψηλά τον πολιτισμό. Ισχύς εν τη ενώση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά πάντα. Συνέντευξη επίσης μας έδωσε η διοργανώτρια της βραδιάς και πρόεδρος του Macedonian Society of Great Britain, η οποία ήταν πολύ ευχαριστημένη, όπως και όλος ο κόσμος, από την υπέροχη εκδήλωση. Ας παρακολουθήσουμε τη σύντομη συνέντευξη της κυρίας Βετζούρη. Καλησπέρα, είσαστε η πρόεδρος του Macedonian Society και είδαμε σήμερα μια καταπληκτική εκδήλωση για τη γενοκτονία των Ποντίων και είχαμε χορό και πολλή μουσική από πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Θέλω να μας πείτε ποια ήταν η αφορμή για την εκδήλωση αυτή και μετά για τον σύλλογο και τις δραστηριότητές του. Είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι πρόεδρος αυτού του συλλόγου. Είμαστε μια ομάδα 8 ατόμων, οι οποίοι δουλεύουμε πάρα πολύ για το καλό της Ελλάδος και θέλουμε να δείξουμε στην Αγγλία και στους ομογενείς και στους ξένους τον πολιτισμό και τη φιλοξενία και όλη της Ελλάδος και κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις για αυτό το σκοπό κάθε χρόνο. Αφορμή για το αποψινό, πάντα θέλαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον ποντιακό ελληνισμό. Αλλά θέλαμε να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο αφιέρωμα. Να είναι για τη γενοκτονία του, για τη μουσική του, για το χορό του, να είναι όλο ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Και φέτος ευτυχώς το καταφέραμε. Ο κύριος ομιλητής ήταν ο κύριος Φωτιάδης, ένας ερευνητής εις βάθος της ποντιακής ιστορίας και της γενοκτονίας των Ποντίων. Σήμερα, με λίγα λόγια, ποιο ήταν το μήνυμα που πέρασε, πιστεύετε, στους ομογενείς που βρέθηκαν εδώ? Εγώ πιστεύω ότι το μήνυμα που πέρασε σε όλους είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία μας, δεν πρέπει να λησμονούμε τα πάθη που πέρασε ο ελληνισμός της Ανατολίας και πρέπει πάντα να θυμόμαστε και ίσως να συγχωρούμε, όπως είπε ο κύριος καθηγητής, και να συνεχίζουμε τη ζωή μας, αλλά να μην ξεχνάμε. Όταν μιλήσαμε με τον κύριο Φωτιάδη, είπε ότι θα έρθουν και οι αδερφοί Τσαχουρίδη και για μας ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία να έρθουν απόψε στο κέντρο του Λονδίνου. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια, οι εκδηλώσεις που θα κάνετε σαν σύλλογο? Στις εκδηλώσεις κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο χριστουγεννιάτικο χορό στις 12 Δεκεμβρίου στο Royal Garden Hotel με ζωντανή μουσική, DJ και την κυρία Γεροσίμου, την Harpist. Μετά έχουμε τον καινούριο χρόνο, έχουμε προγραμματίσει 2-3 ομιλίες. Θα φέρουμε μάλλον τον κύριο Καλύβα από το Πανεπιστήμιο του Γέιλ να μιλήσει για τη μοντέρνα Ελλάδα και το τι πρέπει καθένας να ξέρει για την μοντέρνα Ελλάδα. Έχουμε προγραμματίσει μια ομιλία με τον κύριο Μάικλ Γουντ που θα μιλήσει για τη Μακεδονία και έχουμε ακόμα το χριστουγεννιάτικο χορό μας και μια έκπληξη για τον Οκτώβριο, κάτι σαν τη σημερινή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ σήμερα για σήμερα. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Εδώ να σας αναφέρουμε ότι ολόκληρη την εκδήλωση θα την παρακολουθήσετε προσεχώς στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV.